Γεια σας φίλοι μου, Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και είμαι εδώ για ένα ακόμα ολοκένουργιο podcast το οποίο προέκυψε από μια συνάντηση που είχαμε μια καλή μου φίλη και συνάδελφο των δημοσίων σχέσεων. Ως απόφυτος δημοσίων σχέσεων και ως επαγγελματίας στο digital marketing, όσοι το γνωρίζετε το γνωρίζετε, όσοι δεν το γνωρίζετε να το μάθετε, έχω πάρα πολλά βιντεάκια και podcast τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλους εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με το ψηφιακό marketing ή που ίσως έχετε μια επιχείρηση και θα θέλατε να την προωθήσετε λίγο πιο σωστά, πιο ολοκληρωμένα. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε ίσως να γλιτώσετε, είναι απαραίτητο πλέον, να το θέσω έτσι, να προσλάβετε, να συμβουλευτείτε ιδιαιτέρως έναν επαγγελματία για το πώς μπορείτε να κινηθείτε στρατηγικά. Εγώ σας δίνω τα εργαλεία, σας δείχνω τρόπους, σας δίνω ιδέες, αλλά παρόλα αυτά ένα στρατηγικό σχεδιασμό καλό είναι να γίνεται από έναν επαγγελματία. Πάμε να δούμε το θέμα του podcast του συγκεκριμένου, είναι το εξής. Ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ δημοσίων σχέσεων και social media? Και τα δύο αφορούν, μας βοηθούν έτσι ώστε να διαχειριστούμε τη φήμη μας. Σκοπός των δημοσίων σχέσεων είναι να διαχειριστούν τη φήμη μιας επιχείρησης, να χτίσουν ένα brand, έτσι. Ακριβώς το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από τα social media. Τα social media θα μας βοηθήσουν να κοινωνικοποιήσουμε το προϊόν μας, τις υπηρεσίες μας, το brand μας. Αυτό ακριβώς είναι ουσιαστικά και αυτό που θέλουμε μέσα από τις δημόσιες σχέσεις. Να δείξουμε πόσο χρήσιμο είναι το προϊόν μας στους πελάτες στους οποίους απευθυνόμαστε. Φυσικά οι δημόσιες σχέσεις έχουν να κάνουν με επικοινωνία. Άρα, τι είναι τα social media? Ένας νέος οικονομικός τρόπος επικοινωνίας, ένα καινούριο κανάλι επικοινωνίας. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Οι δημόσιες σχέσεις απευθύνονται στην μαζική ενημέρωση. Όταν μιλάμε για μαζική ενημέρωση και δημόσιες σχέσεις, μιλάμε για δελτία τύπου, μιλάμε για εκδηλώσεις και event, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θα πιάσω έναν έναν να ενημερώσω για τα νέα, τα επιχειρησιακά νέα, έτσι, αλλά θα στείλω ένα δελτίο τύπου ή θα διοργανώσω ένα event έτσι ώστε να παρουσιάσω την καινούργια μου κολεξιόν. Αυτό το πράγμα είναι δημόσιες σχέσεις. Αυτό το πράγμα όσον αφορά τη μαζική ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσα από τα social media. Θα κάνω μία ανάρτηση, θα κάνω και το χορηγούμενό μου και θα ενημερώσω μαζικά αρκετό κοινό. Φυσικά, σκοπός μας είναι γιατί να στείλουμε ένα δελτίο τύπου και να δημοσιευτεί από τα μέσα, για να έχουμε μία μαζική ενημέρωση αλλά και μία ταχεία ενημέρωση, έτσι. Τι, πώς μπορώ να το πετύχω? Μέσα από τα social media. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η διάδοση του μηνύματος μέσα από τα social media. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά κοινά, έτσι. Ταυτίζονται απόλυτα σχεδόν αυτά τα δύο. Φυσικά μέσα από τις δημόσιες σχέσεις υπερασπιζόμαστε και χτίζουμε το brand μας. Το ίδιο γίνεται και από τα κοινωνικά δίκτυα. Υπογραμμίζουμε, ενισχύουμε το brand μας. Ποιο είναι? Είναι οικονομικό, είναι ακριβό, είναι προσιτό, είναι οικολογικό, βιολογικό, πολυτελή? Τι ακριβώς είναι? Ό,τι είναι, εμείς το υπερασπίζουμε είτε με ενέργειες των δημοσίων σχέσεων είτε με ενέργειες οι οποίες θα προκύψουν μέσα από τα social media. Και φυσικά σκοπός μας είναι να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη για να τους κατευθύνουμε ίσως, για να τους περάσουμε το μήνυμα το οποίο θέλουμε να τους περάσουμε. Εν ολίγης, ένας καλός PR manager τι χρειάζεται? Μια καλή ατζέντα από δημοσιογράφους. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι τα social media είναι ίσως ο φίλος μας ο δημοσιογράφος. Είναι αυτός που θα μεσολαβήσει ώστε να πετύχουμε όλα τα παραπάνω τα οποία ανέφερα μέσα από εργαλεία, ψηφιακά εργαλεία τα οποία υπάρχουν δωρεάν στο διαδίκτυο.
Το συμπέρασμά μας είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται ως χρήσιμα, βασικά τι χρήσιμα, απαραίτητα εργαλεία ενός επαγγελματία δημοσίων σχέσεων. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτά φέρνουν σε δεύτερη μοίρα τις στρατηγικές και τις τεχνικές όπου έχουν οι δημόσιες σχέσεις για τη σωστή τους λειτουργία.